Ο Εντουάρντ είναι γιος σου. Γιος σου. Εσώς και να είναι αλήθεια. Αλλά γιατί δεν με πούνεσαι που πέθανε. Πού είναι η Απολώνια? Την επηρέασε πολύ ο θάνατος του Εντουάρντο και αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι. Την καημένη μου την κόρη. Πρέπει να είναι απαρηγόρητη. Ελπίζω να υποφέρεις κι εσύ το ίδιο. Αλλά πού να τα βρουν τα αισθήματα όσοι είναι φτιαγμένοι από πέτρα. Το σατανικό σχέδιο της μικρής μου οχίτσας πέτυχε. Έκανα τα πάντα για να ξανακερδίσω την εμπιστοσύνη και την αγάπη του Ιμανών. Αλλάσκοπα, τον έχει ρωστήσει η ζήλια του. Τώρα είναι πεπισμένος ότι είμαι ερωμένη του καθηγητή Λιζαράγκα. Και δεν τι μου έκανε. Oh my god! Η μόνη λύση είναι το διαζύγιο. Και παρόλο που δεν το δέχεται, εγώ θα κινήσω τις διαδικασίες. Τον αδελφό μου τον απέβαλα από την ναυτική σχολή. Γιατί? Ο καθηγητής σου πήγε να τον βρει. Έγινε μεγάλο σαματάς και αυτό ήταν. Τι? Αρνούμε να σου δώσω διαζύγιο και κάνε ό,τι θέλεις. Μινέρβα. Και αν επιμένεις κι άλλο, δεν θα ξαναδείς ποτέ την κόρη σου. Δεν θα την ξαναδείς ποτέ. Πώς να σε κάνω να καταλάβεις ότι γίνεται να είμαστε μαζί πια, ε? Πώς? Ματέο, μα εγώ σ' αγαπάω. Μινέρβα. Μινέρβα, σε παρακαλώ, κατάλαβε το. Τώρα πια δεν νιώθω τίποτα για σένα. Έχασες και την εμπιστοσύνη και την αγάπη μου όταν με απάντησες. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ματέο χτύπησε τον Ιμανόν. Μπορεί εσύ να μην έχεις τίποτα με τον καθηγητή, αλλά... Τσάρελα, πρέπει να μιλήσει τον Ιμανόν. Κάντο να καταλάβει ότι ο γάμος μας ήταν ένα λάθος. Να προσπαθήσει να τον ξαναδεχτούν στη σχολή. Τον έχουν κάνει άνω κάτω τα προβλήματά του. Τον αγαπάω πολύ και δεν θέλω να τον βλέπω έτσι. Σάντρα, αν του έδινες μια ευκαιρία... Λυπάμαι, Σαρέλα. Αλλά έχω πάρει την αποφασή μου και θα επιμείνω ό,τι συνέπειες και αν έχει. Η Σάντρα κατέστρεψε και την καριέρα μου και ό,τι ήθελα στη ζωή μου. Γεια μου.